Zombie Apocalypse. Ακούστε παιδες, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και όπως ξέρετε από το προηγούμενο επεισόδιο είχαμε εκπληκτικά νέα, βασικά νέα τα οποία δεν με ενδιαφέρουν καθόλου, απλά θα επηρεάσουν πάρα πολύ την επόμενη σεζόν, το reset στο R&D που γίνεται σε όλους τους τομείς που αφορούν την ταχύτητα του μονοθεσιού, στην αεροδυναμική, κινητήρας και σασί. Και επειδή εγώ δεν θα ασχοληθώ επειδή θα αλλάξω ομάδα, αλλά νομίζω καμία ομάδα δεν θα μπορέσει να καλύψει όλο το reset, από την επόμενη σεζόν θα είναι πολύ πιο αργά τα μονοθέσια. Επίσης είχαμε και το κακό αποτέλεσμα που πλέον ο Gasly έχει περάσει στην πρώτη θέση και γι' αυτό σήμερα στη συγκεκριμένη πίστα ελπίζω με την βοήθεια της στρατηγικής να καταφέρω να βρεθώ μπροστά από τον Gasly και να ξαναπάρω την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα, γιατί σιγά σιγά τελειώνει αυτό το πρωτάθλημα και δεν πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα για εμένα. Όπως βλέπετε πήγαμε κατευθείαν στις κατακτήρες δοκιμές, όπου έφτασα στο Q2, για την ώρα είμαι στην 13η θέση, προσπαθώ να βελτιώσω τον χρόνο μου, έχω πέσει τώρα στην 14η θέση, βλέπετε ότι ο Leclerc βρίσκεται πάρα πολύ πίσω, να δούμε αν θα καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση. Για κάποιο λόγο νομίζω τελευταία η Ferrari δεν τα πάει πάρα πολύ καλά, ευτυχώς είμαστε πλέον προς το τέλος της σεζόν και νομίζω έχουμε καλύψει σχεδόν μαθηματικά το πρωτάθλημα, νομίζω από το επόμενο Grand Prix θα καταφέρουμε να το κλειδώσουμε μαθηματικά, αρκεί να φέρουμε μερικά θετικά αποτελέσματα. Εμένα όμως ο στόχος σήμερα είναι να τερματίσω στις κατακτήρες δοκιμές όσο πιο ψηλά γίνεται, να είμαι όσο πιο κοντά γίνεται στον Gasly, ώστε να καταφέρω να πολεμήσω μαζί του για το πρωτάθλημα των οδηγών, μιας και ο Leclerc με το πώς πάει μέχρι τώρα δεν δείχνουν πολύ καλά τα πράγματα. Αυτός χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη. Είναι και αυτός μέσα στο παιχνίδι εννοείται, αλλά δεν δείχνουν πολύ καλά τα πράγματα μαζί του. Βέβαια το εκμεταλλεύτηκε ο Gasly όλο αυτό τη διαμάχη που είχαμε με τον Leclerc κατά τη διάρκεια της σεζόν και τώρα αυτός είναι στην πρώτη θέση. Βλέπετε εδώ, προσπαθώ να βελτιώσω το χρόνο μου αλλά δεν το καταφέρνω. Φτάσαμε τώρα στην τελευταία στροφή. Περνάω την γραμμή τερματισμού χωρίς να βελτιώσω το χρόνο μου. Άρα θα ξεκινήσω τον αγώνα μου από την 14η θέση και τα πράγματα δεν δείχνουν καθόλου καλά. Βέβαια έχω τον άσο στο μανίκι με τη στρατηγική που εγώ θα επιλέξω στρατηγική ενός pit stop, ενώ τα υπόλοιπα μποτάκια πολύ πιθανόν να επιλέξουν τη στρατηγική δύο pit stop, ή αν επιλέξουν τη στρατηγική ενός pit stop πάντα θα είναι σε πιο αργή γόμα σε σχέση με εμένα. Βλέπετε εδώ την τελική κατάταξη, πέρασε ο Leclerc εν τέλει στην επόμενη φάση και μάλλον έχει μεγάλες πιθανότητες να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα, σύν ότι δείχνουν πάρα πολύ δυνατές οι δύο Mercedes. Δεν ξέρω τι μας περιμένει, θα πάμε τώρα να δούμε από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός και έχουμε τον Pierre Gasly στην πρώτη θέση, δεύτερος είναι ο Alexander Albon και τρίτος είναι ο Verstappen. Ο Verstappen είναι στην τρίτη θέση και πού είναι ο Leclerc, πού βρίσκεται ο Leclerc. Έπρεπε να είναι πιο ψηλά, δεν είναι καν στην 6η θέση, δεν είναι ούτε στην 8η, ούτε μέσα στην 10η. Τι έχει γίνει με τον Leclerc? Ο Leclerc έχει πέσει στην 11η θέση. Εγώ ανέβηκα μια θέση λόγω τιμωρίας κάποιου οδηγού. Ο Leclerc που είχε πάρει pole position είναι στην 11η θέση, μάλλον επειδή έπρεπε να αλλάξει κινητήρα μετά την εγκατάλειψη στον προηγούμενο αγώνα και έτσι πήρε τιμωρία 10 θέσεις. Απίστευτο, απίστευτο. Φαίνεται ότι ο Leclerc σήμερα εκεί που ήθελε νίκη θα δυσκολευτεί και αυτός πάρα μα πάρα πολύ. Όπως είπα όμως, η στρατηγική θα είναι ενός pit stop για εμένα και νομίζω με αυτή τη στρατηγική θα μπορέσω να χτυπήσω θέσεις για βάθρο ακόμα και για νίκη, αρκεί να έχω ένα καλό ρυθμό στο πρώτο stint με τα μαλακά ελαστικά και εννοείται να καθυστερήσουμε και λίγο τους υπόλοιπους οδηγούς. Πάμε όμως στην εγκίνηση. Και είμαστε στην εγκίνηση για το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Έχουμε πολύ καλή εγκίνηση σε σχέση με τον Τρόλ και τον Leclerc. Αμέσως περνάμε τον Τρόλ και τον Leclerc από τα δεξιά. Και να δούμε τώρα εδώ στην πρώτη στροφή. Από την εξωτερική βρίσκω ένα κενό και περνάω πάρα πολλά μονοθέσια. Πάρα πολλά μονοθέσια έχω περάσει και έχω ανεβεί πλέον στην έκτη θέση. Πολύ καλή αντίδραση από εμένα που έκανα την κίνηση από την εξωτερική πλευρά στην πρώτη στροφή. Βρήκα ένα μικρό κενό τελευταία στιγμή. Όλοι μπλέξανε εκεί, μπλέξανε τα μπούτια του στην ουσία στην πρώτη στροφή. Το εκμεταλλεύτηκα εγώ και κατάφερα και προσπέρασα και ανέβηκα στην έκτη θέση. Και πλέον είμαι πίσω από τον Lewis Hamilton που είναι στην πέμπτη θέση. Θα πρέπει τώρα να πιέσω που στον πρώτο γύρο ξέρετε ότι τα μποτάκια δεν είναι τόσο γρήγορα. Και έχουμε και επίσης τον Gasly που έχει πέσει στη δεύτερη θέση αφού τον έχει προσπεράσει ο Albon και πλέον βρίσκεται ανάμεσα στις δύο Red Bull.
Πολύ κακή εγκίνηση από τον Γκασλί, πολύ μεγάλο συμφέρον για εμένα, γιατί εμένα με βολεύει να πέσει σε θέσεις ο Πιέρ Γκασλί, γιατί εγώ τώρα τον κυνηγάω για να το φτάσω στο πρωτάθλημα και να καταφέρω να περάσω εγώ ξανά πρώτο στην βαθμολογία. Συνεχίζω πιέζοντας τον πρώτο γύρο, βλέπετε ότι είμαι πάρα πολύ κοντά εδώ στον Lewis Hamilton, αλλά δεν βρίσκω μια ανοιχτή πόρτα να κάνω κάποια κίνηση. Εδώ το σκέφτηκα για μια στιγμή να βουτήξω στα φρένα στην αριστερή πλευρά, αλλά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, ήμουν πολύ μακριά και με μικρή ταχύτητα θα ήταν πολύ επικίνδυνο και πιθανόν να είχαμε επαφή με τον Lewis Hamilton. Καλύτερα να κάνω υπομονή και να μετρήσω τις κινήσεις μου, γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Σύν ότι στο συγκεκριμένο Grand Prix πρέπει να είμαι και πάρα πολύ συγκεντρωμένος, ειδικά για το πρώτο σέκτορ που έχει τα γρήγορα εσάκια, να είμαι και γρήγορος αλλά και να μην πατήσω εκτός πίστας για να μην πάρω κάποια ποινή 3 δευτερολέπτων. Θα συνεχίσω να πιέσω και ελπίζω να μπορώ να κρατήσω ρυθμό μαζί με τον Lewis Hamilton που βρίσκεται μπροστά μου. Και φτάσαμε στον 7ο γύρο. Η εικόνα είναι ίδια. Συνεχίζω με την ίδια πίεση. Ο Hamilton δεν απομακρύνεται μαζί με τον Norris από εμένα. Συνεχώς είμαι κοντά τους, είμαι στον DRS τους, αλλά δεν μπορώ να τους απειλήσω στη μεγάλη ευθεία, που εκεί νομίζω είναι το πιο καλό σημείο να κάνεις κάποια προσπέραση. Είμαι τέρμα συγκεντρωμένος να μην κάνω κάποιο λάθος, ειδικά εδώ στα εσάκια, για να μην πάρω κάποια ποινή, να είμαι και κοντά στον Lewis Hamilton, να μην με βγάλει εκτός DRS. Και συνεχίζω και πιέζω. Την ώρα που οι δύο πρωτοπόροι, ο Άλμπον και ο Γκασλί, απομακρύνονται και σιγά σιγά απομακρύνεται και ο Verstappen, εγώ θέλω να τους ξεφορτωθώ τους δύο οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μου, ο Hamilton και ο Norris, αλλά πρέπει πρώτα να τους προσπεράσω και δεν καταφέρνω με τίποτα να τους προσπεράσω. Βλέπετε εδώ, αυτή η εικόνα που βλέπετε τώρα την έχω δει εδώ και αρκετούς γύρους. Συνεχίζω στη μεγάλη ευθεία, έχω τον DRS, πλησιάζω λιγάκι τον Hamilton, όπως και ο Hamilton τον Norris, αλλά ο Norris έχει απίστευτη τελική ταχύτητα με τη McLaren, παρόλο που δεν έχει τον DRS, καταφέρνει και κρατάει άμυνα απέναντι στο Hamilton. Αν είχε έστω και λίγο μάχη ο Hamilton με τον Norris, θα μπορούσα να τους πλησιάσω, να μπω σε κάποια μάχη και να τους ξεφορτωθώ, ώστε να αρχίζω να συγκεντρωθώ στο πώς να φτάσω τον Verstappen και τους δύο πρωτοπόρους. Εδώ πήγα να κάνω κάποια κίνηση από την εξωτερική, δεν μου βγήκε. Ήθελα να κάνω ένα dive bomb από την εξωτερική πλευρά, αλλά δεν μου βγήκε καθόλου. Και συνεχίζω και κρατιέμαι πίσω από τον Lewis Hamilton. Και μάλλον θα πρέπει να συνεχίσω να κρατηθώ πίσω από τον Lewis Hamilton μέχρι να κάνει κάποιο λάθος αυτός, που πιο απίθανο μου φαίνεται να κάνει αυτός λάθος και να κάνω εγώ κάποιο οδηγικό λάθος και εν τέλει να απομακρυνθεί κιόλας ο Hamilton από εμένα. Εγώ θα συνεχίσω την πίεση, θα πιέσω και αν μου δοθεί η ευκαιρία εννοείται θα τον προσπεράσω και θα κερδίσω άλλη μια θέση, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να πλησιάσω τον Gasly. Φτάσαμε στον 12ο γύρο και πλέον όλοι οι οδηγοί έχουν κάνει αλλαγή ελαστικών και βλέπετε πίσω μου είναι ο Άλμπον και ο Γκασλί. Εγώ οδηγάω την κούρσα τώρα προσωρινά, αλλά αυτοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι σε σχέση με εμένα και νομίζω σήμερα δεν θα μπορέσω να παλέψω μαζί τους, γιατί είναι σε ένα άλλο ρυθμό. Γι' αυτό και εδώ θα αφήσω τον Άλμπον να περάσει, ώστε να τον κάνω να αποκτήσει μια απόσταση από τον Γκασλί και έτσι να είναι νικητή σήμερα ο Άλμπον. Μίας και ο Γκασλί από ό,τι φαίνεται μάλλον θα καταφέρει να τερματίσει στην δεύτερη θέση. Εδώ κάνω μια κίνηση στον Άλμπον, γιατί πρέπει να κάνω και άμυνα απέναντι στον Γκασλί και είχαμε μια μικρή επαφή. Ο Γκασλί επιμένει εδώ, αλλά έχω την εσωτερική στην επόμενη στροφή και έτσι θα τον εμποδίσω για να κερδίσει λίγη απόσταση ο Άλμπον. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί το υπολόγισα τώρα, δεν μου βγαίνει με τίποτα η στρατηγική ενός pit stop να βρεθώ μπροστά από αυτούς τους δύο οδηγούς, μίας και εγώ στους επόμενους δύο γύρους πολύ πιθανόν να κάνω την δική μου αλλαγή ελαστικών. Αυτοί θα κερδίσουν λίγο απόσταση σε σχέση με εμένα, γιατί είναι σε ένα φοβερό ρυθμό και όταν ολοκληρώσουν αυτή τη δική τους τελευταία αλλαγή ελαστικών πάλι θα βρεθούν μπροστά μου και από εκεί και πέρα θα απομακρυνθούν. Γι' αυτό καλύτερα να δώσω την νίκη στον Άλμπον και απλά να κρατήσω τον Γκασλί στη δεύτερη θέση. Και βλέπετε εδώ, ο Γκασλί προσπαθεί να κάνει την κίνηση στην πρώτη στροφή. Έχει την εξωτερική γραμμή. Εδώ φρενάρω πιο αργά από τον Γκασλί, αλλά χάνω την πρώτη στροφή. Κάνει το switchback ο Γκασλί και περνάει μπροστά. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος εδώ στην πρώτη στροφή ο Γκασλί και πέρασε μπροστά. Και τώρα πρέπει να μπω επιγόντως αυτό το γύρο να κάνω αλλαγή ελαστικών για να μην χάσω και άλλο έδαφος στο Verstappen, ο οποίος Verstappen έχει επιλέξει αλλαγή στρατηγικών. Βασικά έχει επιλέξει στρατηγική ενός pit stop. Ο Verstappen είναι σε σκληρά ελαστικά. Όσο κρατιόμουν μπροστά από τον Gasly, ναι, με ευνοούσε αυτό το πράγμα, αλλά έχανα έδαφος από τον Verstappen, με τον οποίο ο Verstappen τώρα θα πρέπει να έχω και μάχη, μιας και ότι και αυτός είναι σε αλλαγή
βασικά είναι σε στρατηγική ενός pit stop. Και βλέπετε, με πέρασε ο Verstappen, λογικά θα με περάσει τώρα και ο Norris και ο Hamilton, που και αυτοί είναι σε στρατηγική ενός pit stop. Βέβαια θα έχουν πιο σκληρή γόμα σε σχέση με εμένα. Τώρα θα πρέπει να μάχομαι να ξανακερδίσω θέσεις. Με αυτό που έκανα με τη στρατηγική ενός pit stop για να καθυστερήσω τον Gasly, τώρα πάλι πρέπει να μάχομαι για τις θέσεις, μιας και όλοι αυτοί οι οδηγοί δεν έχουν να κάνουν άλλη αλλαγή ελαστικών. Έχει περάσει και ο Κβιάτ, ο οποίος και αυτός είναι σε στρατηγική ενός pit stop. Γι' αυτό τώρα πρέπει να εκμεταλλευτώ την πιο γρήγορη γόμα και σιγά σιγά να τους ξεφορτωθώ για να φτάσω τον Verstappen και να παλέψω τουλάχιστον για την τρίτη θέση. Και φτάσαμε στον 15ο γύρο, στη μεγάλη ευθεία τερματισμού. Έχω φτάσει τον Κβιάτ σε απόσταση DRS και τώρα ίσως θα μπορέσω σιγά σιγά να τον απειλήσω. Αυτός προσπαθεί να απειλήσει τον Χάμιλτον. Εδώ βλέπετε φρέναρα πάρα πολύ αργά για να πλησιάσω τον Κβιάτ, τον οποίο έχω κολλήσει πίσω του, και τώρα εδώ στην επόμενη στροφή θα βουτήξω στα φρένα. Χώνομαι όμως, χάνω λίγο τα φρένα, κάνει αυτός το switchback και ξαναπερνάει μπροστά. Αλλά στην επόμενη στροφή θα ξανακάνω τη βουτιά. Χώνομαι εδώ από την εσωτερική και περνάω τον Κβιάτ. Ήταν αποφασιστική αυτή τη φορά η κίνηση και κέρδισα μια θέση. Ανέβηκα πλέον στην έκτη θέση και τώρα πρέπει να κυνηγήσω το Χάμιλτον, να μπω στο DRS του Χάμιλτον και σιγά σιγά να το προσπεράσω και αυτόν, γιατί νιώθω ότι είμαι πιο γρήγορος από αυτόν, από τον Norris, από τον Κβιάτ εννοείται, και μάλλον θα είμαι και πιο γρήγορος από τον Verstappen, ο οποίος είναι κάπου στα 6 δευτερόλεπτα σε απόσταση από τον Norris. Φτάσαμε στον 17ο γύρο. Πιο πριν είδατε ότι πήρα και μια προειδοποίηση, η πρώτη μου προειδοποίηση σε όλο τον αγώνα. Οδήγησα πάρα πολύ καθαρά γενικά. Και βλέπετε ότι τώρα είμαι στο DRS του Χάμιλτον. Ο οποίος Χάμιλτον έχει και αυτό το DRS από τον Norris. Είμαι αρκετά κοντά όμως εδώ στο Χάμιλτον. Το πλησιάζω λιγάκι και μάλλον θα κάνω τον dive bomb από εδώ στην επόμενη στροφή. Και ναι, θα χωθώ εδώ από την εσωτερική, αφού δεν έκλεισε την πόρτα ο Lewis Χάμιλτον. Τον ανάγκασα λίγο να ανοίξει τη γραμμή του και τον προσπέρασα. Εφόσον δεν έκλεισε την πόρτα και μου άφησε τόσο ανοιχτή πόρτα από τόσο μεγάλη απόσταση που είχα, έκανα την κίνηση και τον προσπέρασα, και επόμενος μπροστά μου είναι ο Λάντο Νόρις, ο οποίος θέλω να κρατηθώ σε απόσταση DRS από αυτόν στη πίσω μεγάλη ευθεία της πίστας να τον απειλήσω. Και ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη η McLaren στην ευθεία ακόμα και όταν δεν έχει DRS, αυτό και δεν πρέπει να κάνω κάποιο λάθος τώρα μέχρι να φτάσουμε στην πίσω ευθεία της πίστας. Τώρα αν μου δοθεί ευκαιρία και εδώ στην ευθεία τερματισμού, ναι εννοείται, αλλά βλέπετε ότι αμέσως απομακρύνθηκε ο Νόρις και μάλλον δεν θα μπορέσω να τον απειλήσω στην πρώτη στροφή. Θα πρέπει να περιμένω στην πίσω ευθεία, αρκεί να μην κάνω κάποιο λάθος στα εσάκια και αποκτήσει απόσταση ο Norris από εμένα. Γιατί βλέπετε ότι ο Verstappen είναι στα σχεδόν 7 δευτερόλεπτα απόσταση από εκεί και πέρα, και θα πρέπει να πιέσω να φτάσω τον Verstappen και να τον προσπεράσω για να ανεβώ στην τρίτη θέση, αν το καταφέρω εν τέλει, γιατί σιγά σιγά θα αρχίζουν να φθήνονται τα δικά μου ελαστικά και του Verstappen τα σκληρά θα αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο γρήγορα. Την ώρα που ο Albon και ο Gasly έχουν κάνει την δική τους αλλαγή ελαστικών, έχουν βρεθεί μπροστά από τον Verstappen και συνεχίζουν και οδηγάνε την κούρσα οι δυο τους. Ο Albon εννοείται με μια μικρή απόσταση από τον Gasly και ο Gasly μπροστά από τον Verstappen με φρέσκα ελαστικά σίγουρα θα απομακρυνθεί σιγά σιγά. Εγώ όμως τώρα εδώ στην ευθεία τη μεγάλη με το DRS, για να δούμε, θα μπορέσουμε να τον απειλήσουμε τον Norris. Κολλάω πίσω του, εδώ παίρνω τα κενά, αρχίζω και τον πλησιάζω, τον πλησιάζω, αλλά δεν ξέρω αν θα είμαι αρκετά κοντά. Αυτό συγκλίνει λίγο προς τα αριστερά. Εγώ από τα δεξιά θα κάνω την κίνηση από την εξωτερική πλευρά και εδώ έχουμε και μια μικρή επαφή με τον Norris. Δεν το περίμενα ότι θα ήμουν τόσο επιθετικός, αλλά έπρεπε να είμαι, γιατί έπρεπε να το ξεφορτωθώ. Έκανα την κίνηση από την εξωτερική πλευρά, τον πέρασα και πλέον ανέβηκα στην τέταρτη θέση. Και από εδώ και πέρα πρέπει να πιέσω για να φτάσω τον Verstappen, μπας και καταφέρω να ανεβώ στην τρίτη θέση μέχρι το τέλος του αγώνα, τουλάχιστον να είμαι μία θέση πίσω από τον Gasly. Και φτάσαμε στον τελευταίο γύρο. Έχω φτάσει το Latifi, ο οποίος έχει μπλε σημαία, θα κάνει στην άκρη εννοείται. Δεν μπόρεσε να φτάσω εν τέλει τον Verstappen, έπεσε η απόδοση στα δικά μου ελαστικά και ο Verstappen τα δικά του τα σκληρά άρχισαν να έχουν καλύτερο ρυθμό και απομακρύνθηκε. Εν τέλει θα τερματίσω στην τέταρτη θέση. Άλλο ένα κακό αποτέλεσμα απέναντι στον Gasly. Πολύ καλό από άποψη στρατηγική. Σήμερα έκανα ένα φοβερό αγώνα από την εγκίνηση και με τη στρατηγική που επέλεξα. Κατάφερα να κερδίσω πάρα πολλές θέσεις. Γιατί οι οδηγοί που αυτοί που ήταν ακόμα και σε στρατηγική ενός pit stop σαν και εμένα, με την πιο αργή γόμα δεν κατάφεραν να παλέψουν εναντίο μου. Αλλά το αποτέλεσμα, παρόλο που είναι καλό, είναι κακό απέναντι στον Gasly. Δεν θα φέρω το αποτέλεσμα που ήθελα. Δεν θα μπορέσω να μειώσω από τον Gasly και τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Γίνονται πολύ δύσκολα, γιατί με αυτό το αποτέλεσμα ο Gasly τώρα θα φύγει στους 10 βαθμούς. Θα φύγει στους 10 βαθμούς την ώρα που ο Leclerc σήμερα δεν θα σκοράρει καν βαθμούς
λόγω ότι για κάποιο λόγο σε κάποια φάση έκανε ένα extra pit stop σε σχέση με τους υπόλοιπους οδηγούς. Μάλλον είχε κάποια επαφή με κάποιον οδηγό και έσπασε λίγο την αεροτομή του, και σήμερα ο Leclerc βγαίνει σχεδόν μαθηματικά από την προσπάθεια του για το πρωτάθλημα. Έχει ακόμα μαθηματικές ελπίδες, αρκεί να φέρω εγώ ένα κακό αποτέλεσμα, αλλά και ο Gasly, για να μπορεί να ξαναμπεί να παλέψει. Φτάνουμε όμως τώρα στην τελευταία στροφή, θα βγούμε από την τελευταία στροφή, θα τερματίσω στην τέταρτη θέση. Καλό αποτέλεσμα για την Ferrari, γιατί κρατάω την Ferrari στη μάχη για το πρωτάθλημα, σχεδόν το κλειδώσαμε. Αλλά κακό αποτέλεσμα απέναντι στον Gasly, ο οποίος Gasly πλέον έχει 10 βαθμούς διαφορά από εμένα. Ο Gasly αυτή τη στιγμή είναι στους 10 βαθμούς και τα πράγματα δείχνουν ότι πάνε υπέρ του. Και αυτό ευθύνεται λόγω της μάχης που είχα συνεχώς με τον Leclerc για το πρωτάθλημα, που η ομάδα δεν είχε αποφασίσει αν θα είμαι εγώ ο πρώτος οδηγός ή αν θα είναι ο Leclerc. Μας άφησαν να παλεύουμε στα ίσα, και από ό,τι φαίνεται γίνεται ό,τι έχει γίνει και το 2007 ανάμεσα σε Lewis Hamilton και Alonso, που παλεύανε οι δυο τους στην ίδια ομάδα για το πρωτάθλημα και εν τέλει τους το έκλεψε ο Raikkonen στον τελευταίο αγώνα. Ελπίζω να μην γίνει το ίδιο πράγμα και εδώ με εμάς, με εμένα και τον Leclerc, γιατί θα ήταν πολύ κρίμα, μιας και από ό,τι φαίνεται θα πάρουμε το πρωτάθλημα κατασκευαστών και θέλω να πάρω και το πρωτάθλημα οδηγών με την ομάδα. Θέλω να έχω τουλάχιστον σε μια ομάδα και πρωτάθλημα κατασκευαστών και των οδηγών. Αλλά όλα δείχνουν πάρα πολύ δύσκολα. Πανηγύρια για τον Gasly, εννοείται, γιατί απομακρύνθηκε. Σίγουρα δεν είναι και αυτός πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί έχασε από τον Albon, ενώ είχε την pole position ο Gasly. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι ήρθαν τα πράγματα. Και οι δύο και ευχαριστημένοι και απογοητευμένοι. Τι να κάνουμε. Βλέπετε εδώ την τελική κατάταξη. Ο Alexander Albon, μεγάλος νικητής, πήρε και τον ταχύτερο γύρο και πήρε έτσι και έναν έξτρα βαθμό. Θα δούμε και την βαθμολογία. Πλέον βλέπετε ότι ο Gasly έχει φύγει 10 βαθμούς από εμένα και 61 από τον Leclerc. Ο οποίος Leclerc τώρα χρειάζεται οπωσδήποτε νίκες, 3 συνεχόμενες νίκες στους 3 τελευταίους αγώνες και να έχουμε κακά αποτελέσματα εγώ και ο Gasly. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, νομίζω στον επόμενο αγώνα θα καταφέρουμε να το κλειδώσουμε και μαθηματικά, αρκεί να φέρουμε ένας από τους δύο ένα θετικό αποτέλεσμα και πλέον θα έχουμε και το πρωτάθλημα κατασκευαστών με τη Ferrari. Αυτά όμως όσον αφορά το σημερινό Grand Prix, δεν είχε πάρα πολύ δράση, ελπίζω όμως να σας άρεσε και αν σας άρεσε κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Γράψτε μου και στα comments τι σας άρεσε και τι δεν σας άρεσε, για να ξέρω να προσπαθήσω τουλάχιστον κάποια στιγμή στο μέλλον να τα βελτιώσω τα πράγματα τα οποία δεν σας άρεσαν. Και εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix, που θα είναι το Grand Prix του Μεξικού. Και μέχρι τότε νομίζω ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!